Η επίθεση της κυβέρνησης Μητσοτάκη στην κοινωνική πλειοψηφία συνεχίζεται. Μετά το αντεργατικό νομοσχέδιο, σήμερα ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Τσακλόγλου παρουσίασαν την παράδοση της επικουρικής ασφάλισης στα ιδιωτικά συμφέροντα. Προεκλογικά βέβαια το διέψευδαν. Άλλο ένα μεγάλο ψέμα της Νέας Δημοκρατίας προς τον ελληνικό λαό που θα κληθεί να πληρώσει το μάρμαρο. Η αντιμεταρρύθμιση αυτή καταλύει τη βασική αρχή της αλληλεγγύης των γενεών, δηλαδή την πληρωμή των επικουρικών συντάξεων από τις εισφορές των εργαζομένων. Θα πλήξει τους σημερινούς και τους μελλοντικούς συνταξιούχους και συνολικά τους φορολογούμενους που θα πληρώσουν το κόστος πληρωμής των επικουρικών συντάξεων. Θα πλήξει τους νέους ασφαλισμένους κάτω των 35 ετών, καθώς οι ασφαλιστικές τους εισφορές θα γίνουν αντικείμενο χρηματιστηριακού τζόγου και επενδυτικού ρίσκου. Οι υπουργικές δηλώσεις για υποτιθέμενες αυξήσεις των επικουρικών συντάξεων των νέων είναι παραπλανητικές, καθώς βασίζονται σε προσδοκίες αποδόσεων. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η αντιμεταρρύθμιση θα κοστίσει στους φορολογουμένους πάνω από 56 δισεκατομμύρια ευρώ. Εν μέσω πανδημίας και κρίσης, η κυβέρνηση Μητσοτάκη πλήττει το δημόσιο συμφέρον, προκειμένου να εξασφαλίσει τεράστια κέρδη σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Αποστερεί τους πόρους του προϋπολογισμού από τη στήριξη των εργαζομένων και των ανέργων, από την πραγματική οικονομία και το κοινωνικό κράτος. Η κυβέρνηση θα μας βρει αποφασιστικά απέναντι στη Βουλή και στην κοινωνία.